Είμαστε εκπαιδευτικοί μουσικοί, αναπληρωτές. Δουλεύουμε 13 και 15 χρόνια συνεχόμενα με συμβάσεις. Έχουμε επιτυχίες ΑΣΕΠ, πτυχία μεταπτυχιακά, απ' όλα. Αλλά δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να μας απαγορεύει τη δουλειά μας, να μας κόβει τα όνειρά μας, να καταστρέφει τη ζωή μας. Γι' αυτό τραγουδάμε σήμερα. Έχοντας χάσει το σύζυγο και τον πατέρα μου το 2010, χρονιά που με πήραν αναπληρώτρια. Το σπίτι μου είναι στις Σέρες. Με διόρισαν στο Καρπενήσι και έπρεπε να πάω αφού δεν είχα άλλους πόρους για να συντηρήσω τον εαυτό και το παιδί μου. Ήταν μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη, καθώς έπρεπε να επιστρέφω συχνά για να βλέπω το παιδί μου στις Σέρες, το οποίο με είχε ανάγκη. Έπαιρνα κοντά στα 1000 ευρώ, τα οποία ξόδευα για τις μετακινήσεις, το ενίκιο και τη θέρμανση, γιατί έκανε πολύ κρύο. Την επόμενη χρονιά διορίστηκα στη Χαλκίδα. Άφησα πάλι το παιδί πίσω και έφυγα. Το 2012 διορίστηκα στη Λέσβο. Αυτή τη φορά πήρα και το παιδί μαζί μου. Πήγαινε στον νηπιαγωγείο που δούλευα, αλλά σε άλλο τμήμα. Πολλές φορές έπαιρνα το παιδί μαζί μου στο σχολείο, ακόμα και αν είχε πυρετό, γιατί δεν είχα που να το αφήσω. Το 2013 ήμουν άνεργη και το 2014 διορίστηκα στο Μεσολόγγι. Στο μεταξύ όμως το παιδί μου πάει στο σχολείο εδώ στις Σέρες, αλλά σε λίγες μέρες θα χρειαστεί να φύγουμε για άλλη μια φορά. Ποιος ξέρει για πού. Δηλώνουμε για ακόμη μια φορά αυτό το κατάπτυστο νομοσχέδιο. Δεν πρόκειται να περάσει. Οι απολύσεις στην εκπαίδευση των συναδέλφων αναπληρωτών δεν θα περάσουν. Η καλύτερη απάντηση δόθηκε σήμερα. Όσα κόλπα και να επιχειρήσει να μεταχειριστεί η κυβέρνηση εντός ή εκτός Βουλής με τα γνωστά καραγκιοζηλίκα των τελευταίων ημερών, όσο και να προσπαθεί να βαφτίσει το κρέας ψάρι, δηλαδή τις απολύσεις διορισμούς, όσο και να προσπαθεί να μας τρομοκρατήσει με χημικά που ρίχνουν στο ψαχνό, στα τυφλά και απειλούν με δολοφονικά χτυπήματα τη ζωή απεργών, και δεν είναι η πρώτη φορά ούτε για τους εκπαιδευτικούς αλλά ούτε για άλλους κλάδους, εμείς ένα μήνυμα έχουμε να στείλουμε. Δεν θα ξεμπερδέψετε έτσι εύκολα με εμάς. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, εκ μέρους του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτείας χαιρετίζουμε τη σημερινή απεργιακή συγκέντρωση και δηλώνουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι θα συνεχίσουμε μέχρι την τελική νίκη τον αγώνα μας ενάντια στο νέο σύστημα διορισμών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, που ούτε τις ανάγκες των σχολείων καλύπτει, ούτε τους χιλιάδες εκπαιδευτικών που προσφέρουν εδώ και πολλά χρόνια τις υπηρεσίες τους σε όλη την Ελλάδα. Εκφράζουμε και από αυτό το βήμα ως Ομοσπονδία Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Αττικής, αλλά και ως Ανώτατη Συνομοσπονδία, την αλληλεγγύη μας και τη συμπόρευσή μας μαζί με τους εκπαιδευτικούς στα δίκαια αιτήματά τους. Καταγγέλουμε την επίθεση των ΜΑΤ στη συγκέντρωση των εκπαιδευτικών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό της συναγωνίστριας εκπαιδευτικού Δρυμάλα Θεοδόρας, αλλά και του βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας και εκπαιδευτικού Δελιγιάννη. Όλοι που είμαστε εδώ σήμερα ζητάμε το αυτονόητο, μαζικούς διορισμούς στα σχολεία, μονιμοποίηση των αναπληρωτών, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα παιδί στη χώρα χωρίς δάσκαλο και καθηγητή. Συνάδελφοι, χαιρετίζουμε τους χιλιάδες απεργούς όλη την Ελλάδα, μόνιμους και αναπληρωτές. Τις δεκάδες κινητοποιήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή σε διευθύνσεις, δήμους, περιφέρειες, αλλά και τη μεγάλη συγκέντρωσή μας εδώ μπροστά στη Βουλή. Ο αγώνας μας συνεχίζεται. Δεν σταματάμε. Δεν σταματάμε αν δεν μονιμοποιηθούμε όλοι οι συνάδελφοι που τα τελευταία χρόνια τα έχουμε παρατήσει όλα και γυρνάμε όλη την Ελλάδα.
Συνεχίζουμε γιατί δεν θα ανεχθούμε ούτε μία πόλη συναδέλφου αναπληρωτή. Είναι μεγάλο ψέμα αυτό που λέει ο Υπουργός, ότι όποιος είναι ενάντια στο νομοσχέδιο είναι ενάντια στους διορισμούς. Όποιος είναι ενάντια στο νομοσχέδιο είναι ενάντια στις απολύσεις 15-20.000 συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα, είναι ενάντια στο να υπάρχουν κενά ακόμα και Γενάρη μήνα, είναι ενάντια στο να συνεχίσουμε να ζούμε το καθεστώς σωμηρίας. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εκ μέρους του Μετώπου Αγώνα Σπουδαστών, χαιρετίζουμε τη μεγαλειώδη συγκέντρωση των συναδέλφων μας εκπαιδευτικών που γίνεται αυτή τη στιγμή εδώ στο Σύνταγμα. Δηλώνουμε οι φοιτητές πίσω από τα πανό μας με τα μπλοκ των συλλόγων μας ότι θα σταθούμε αλληλέγγυοι σε αυτόν τον αγώνα, γιατί είναι αγώνας που αφορά όλους μας. Τόσο τους νέους αυριανούς εκπαιδευτικούς, όσο και τους παλιούς. Τίποτα δεν έχουμε να χωρίσουμε μεταξύ μας και δεν μασάμε στο τυράκι και τις ψεύτικες διαχωριστικές γραμμές που θέλει να μας πουλήσει η κυβέρνηση. Είναι γελασμένοι λοιπόν, αν νομίζουν ότι με τα ΜΑΤ, τη βία, με το να μας πετάνε χειροβοβίδες κρότου λάμψης στα κεφάλια μας, στα αυτιά μας, να μας καίνε τα χέρια μας, να μας τσακίζουν με καταστολή ότι θα μας πτωήσουν. Είναι μακρά νυχτωμένοι αν νομίζουν ότι με τον τρόπο αυτό θα γονατίσουν το κίνημα. Έχουμε πείρα, συνάδελφοι, έχουμε γνωρίσει τα μπλε, τα πράσινα και τώρα τα ροζ μάτια καταστολή. Δεν μας πτωήσανε, δεν μας γονατίσανε, αντίθετα μας κάνουν πιο δυνατούς. Είναι ένα νομοσχέδιο και μια τροπολογία κυριολεκτικά για τα σκουπίδια. Για ένα να είμαστε βέβαιοι, δεν θα σταματήσουν. Για ένα τους διαβεβαιώνουμε κι εμείς ότι ούτε εμείς θα σταματήσουμε. Ας μην καρτεράνε να λυγίσουμε ούτε για μια στιγμή. Και αν θέλετε και ένα προσωπικό ακόμα που πρέπει να σας πω, δεν ξέρω αν το πρόβλημα τελικά στο αυτί και στην ακοή μου, στο αριστερό μου αυτί, οφείλεται στη χειροβομβίδα κρότου λάμψης ή σε αυτό που είπε μέσα στη Βουλή ο Υπουργός, ότι με αυτό το νομοσχέδιο τάχα δεν θα γίνουν απολύσεις. Γεια σας!